την περίπτωση του δαιμονισμένου του Ευαγγελίου. Οι δαίμονες ζήτησαν από τον Χριστό να μην τους βασανίσει προκαιρού. Σωστά. Ήρθες προκαιρού βασανίσαι εμάς, είπαν δια στόματος Γεργεσινού οι δαίμονες. Το όνομά σου 6.000 λέει, λεγιών. Προφανώς πιστεύοντας ότι είναι ο Θεός. Πότε ακριβώς οι δαίμονες μάθανε ότι ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός? Γιατί αν το γνωρίζανε πριν από τη Σταύρωση, δεν θα επεδίωκαν να τον σκοτώσουν, καθώς θα συνέτριβε τον Άδη και ούτε στην έρημο θα τον πείραζαν αν γνώριζαν τη θεϊκή φύση του. Μάλιστα. Λοιπόν, οι δαίμονες στην πραγματικότητα ακριβώς δεν εγνώριζαν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έβλεπαν μόνο ότι είναι ένας θαυμαστός άνθρωπος και συνεπώς θαυμαστός αντίπαλος των δαιμόνων. Άκουσαν στον Ιορδάνη, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον εγώ έχω ευδοκίσει, είπε ο πατήρ. Άκουσαν. Στην έρημο πήγε ο διάβολος, όχι κάποιος δαίμον, ο διάβολος, ο αιωσπόρος, επήγε να πειράξει τον Χριστό. Έθεσε ερωτηματικά. Έχει δύο διαστάσεις το ερώτημα του διαβόλου. Η μία είναι η αμφιβολία του και η άλλη η μέθοδος παραπλανήσεως. Εάν είσαι Υιός του Θεού, το άκουσα στον Ιορδάνη, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Γιατί εδώ, όπως λέει ένα μικρό παιδί σε ένα άλλο παιδί, σε νικάω, του λέει ο άλλος. Όχι, δεν με νικάς, να παλέψουμε. Είναι η παραπλανητική, θα λέγαμε, κλίση για να παλέψει το άλλο παιδί. Εδώ ήθελε ο διάβολος να παραπλανήσει τον Χριστό ή να του πει, εγώ δεν είμαι ο Υιός του Θεού. Ποιος σου το είπε σε αυτό? Το κρύβει ο Χριστός, δεν το λέγει. Αλλά τι έννοια, και το άλλο, να τον ρίξει τον πειρασμό, θα λέγαμε, να φάει κλπ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο διάβολος εγνώριζε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Το έλεγα τη δαιμονισμένη. Ξέραμε, λέει, ποιος είσαι, ο Υιός του Θεού. Αλλά τι έννοια είχε αυτό το «ο Υιός του Θεού», αυτό δεν μπορούσαν να το προσμετρήσουν. Όπως Υιός Θεού λέγεται και ο κάθε ένας πιστός εις τον Θεόν. Κάθε Ισραηλίτης Φερυπίν ελέγεται πιστός. Ελέγεται Υιός. Όπως λέμε, παιδί του Θεού. Ναι, με ποιαν έννοια όμως? Η έννοια του ομοουσίου ήταν παντελώς άγνωστη εις τους δαίμονες. Θέλετε, και εις τους Αγίους Αγγέλους. Το τριαδικό του Θεού είναι πολύ συσκιασμένο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Θα αποκαλυφθεί με τον Ιησού Χριστόν. Συνεπώς, δεν υπάρχει εδώ η περίπτωση για κάτι διαφορετικό. Ναι, Υιός του Θεού, αλλά μας είσαι στο στομάχι μας, γιατί είσαι πολύ Άγιος. Στάσου λοιπόν τώρα εμείς να σε ξεκάνουμε, να σε βγάλουμε από τη μέση, να σε σταυρώσουμε και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά εκεί την έπαθαν, γιατί ακριβώς εκρύπτετο ο Χριστός, εκρύπτετο, δια να νικήσει τον διάβολο ως άνθρωπος. Όχι ως Θεός, γιατί θα μπορούσε να πει ο διάβολος, με νίκησε σαν Θεός. Όχι, σε νίκησα σαν άνθρωπος. Γιατί? Διότι ενίκησε τον Αδάμ. Εγώ είμαι στη θέση του Αδάμ. Και ήρθε λοιπόν τώρα εγώ να νικήσω εσένα. Επλάνησες τον Αδάμ. Θα σε πλανήσω κι εγώ. Μπήκε σαν ένα φίδι και μιλούσες από το φίδι. Και εγώ θα σου δείξω λοιπόν. Θα σε πλανήσω. Είμαι απλός άνθρωπος. Και όταν θα δοκιμάσεις μετά ποιος είμαι, τότε θα δεις ότι είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, που μέχρι τώρα δεν το εγνώριζες και που εκεί πια θα έχεις νικηθεί. Αυτή είναι η έννοια αυτής της απορίας.